Συνέλληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, Ελλάδα, φίλοι μου, Έλληνα πολίτη, απανταχού της γης και της ελληνικής επικράτειας. Πρέπει να κατανοήσεις, πρέπει να αντιληφθείς. Αυτό που συμβαίνει με τους Τούρκους, πέραν που είναι μόνιμο πρόβλημα των παραβιάσεων, αλλά αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, όλα έχουν προσχεδιαστεί, όλα έχουν προδοθεί. Έχουν ήδη συμφωνήσει πώς θα το χτυπήσουν, πώς θα το πάνε τηλεοπτικά. Έχει σχέση με τους λαθρομετανάστες, με την εισρωή. Έχει σχέση με τον Τερροσουλτάνο. Όλα έχουν κανονιστεί και ξέρω ακριβώς και με ποιους και ποιοι έχουν συμφωνήσει και τι έχουν συμφωνήσει. Όλο αυτό που βλέπεις είναι ένα Hollywood με τουρκομπαρόκο σενάριο. Έχουν συμφωνήσει και πού θα χτυπήσουν, αλλά και όλα έχουν συμφωνηθεί κάτω από το τραπέζι. Βέβαια, ακούω κάποιους θερμοκέφαλους, έχουμε ένα μπύραυλο, λέει, φοβούνται οι Τούρκοι. Είστε τρελοί. Τι είναι αυτά που λέτε. Ακούω χιλιάδες αναλυτές. Να αναλύσουν τώρα ή το Βερίκιο. Τι είναι να αναλύσει ο Βερίκιο. Ο Βερίκιο είναι η ηλεκτροκόλληση που λέγει ένας φίλος μου. Είναι να βάλει ταμπέλες Ελλήνων Συνέλευσης στη Βουλή με ηλεκτροκόλληση και να είναι η Κανέλη εργοδηγός. Δεν κάνει για καμία άλλη εργασία. Αλλά ακόμα και αναλυτές στρατιωτικοί δεν μπορούν να αναλύσουν τίποτα γιατί αναλύουν αυτό που βλέπουν. Αυτό που βλέπουν με αυτό που ισχύει δεν έχει καμία σχέση. Όλα έχουν πουληθεί, όλα έχουν προδοθεί και έχουν υπογραφεί κατά το τραπέζι πριν πάρα πολύ καιρό. Αυτό που συμβαίνει είναι μια εξέλιξη που δρομολογούν για να μην χάσουν τελείως το παιχνίδι. Θα χτυπήσουν. Θα χτυπήσουν και για μια εξισορρόπηση των καταστάσεων ή των δεδομένων που έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι το δρομολογούν πάρα πολύ καιρό. Έρχονται άσχημα πράγματα για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, όσο οι Έλληνες δεν ενώνονται και δεν συσπυρώνονται. Δίνουν το περιθώριο να κάνουν πιο άσχημο το χτύπημα, το οποίο το έχουν κανονίσει ούτως ή άλλως να γίνει. Ελληνική λαέ, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, Έλληνα πολίτη, πρέπει να ενωθείς. Κανένας δεν μπορεί να λύσει τα γεωπολιτικά σου, κανένας δεν μπορεί να λύσει τα πολιτικά σου από αυτά τα παιδιά. Όλη η παγκόσμια σκηνή και οι γείτονές σου έχουν κανονίσει με τις αόρατες εξουσίες, αλλά και με πρωταγωνιστές. Αυτούς που δεν φαντάζεσαι ότι είναι πρωταγωνιστές. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να ενωθείς. Εάν δεν ενωθείς και όσο δεν ενώνεσαι, αυτοί έχουν περιθώρια να παίξουν το δικό τους παιχνίδι εις βάρος σου. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες ότι μόνο η ένωσή τους θα σταματήσει και θα είναι ο αστάθμητος παράγοντας όλων των σχεδίων που έχουν σχεδιάσει και που έχουν κανονίσει. Θα ακυρώσει τα σχέδιά τους. Για τα σχέδιά τους δεν στα έχουν ανακοινώσει, είναι μόνο στις κρυφές εξουσίες τους. Ο αστάθμητος παράγοντας είσαι πάντα εσύ, άνθρωπε. Και όλα τα σχέδια έχουν τον ανθρώπινο παράγοντα ως αστάθμητο. Πρέπει να κάνεις την τεράστια μεταρρύθμιση. Πρέπει να ενωθείς. Εκεί θα ακυρώσεις τα δικά τους σχέδια. Ετοιμάζουν, εκτός από αυτά τα άσχημα που έχουν κάνει, και πολύ πιο άσχημα για όλους τους Έλληνες. Σας παγιδεύουν, πληρώνοντας κάποιους ανθρώπους και τους δούλους τους, βάζοντας τους ίδιους τους ανθρώπους να προδώσουν και την πατρίδα τους, αλλά και την ουσία τους. Συστρατευτείτε όλοι στην Ελλήνων Συνέλευση. Δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς το θέμα. Δεν θα λυθεί από καμία στοά, δεν θα λυθεί από καμία εκκλησία, από κανένα δόγμα, από καμία πολιτική και από καμία ψευτοειδεολογία. Το θέμα θα το λύσει η Ένωση. Η Ένωση των Ελλήνων θα δώσει και στα άλλα κράτη την Ένωση των Ελλήνων ανθρώπων. Έλλην, έχω πει, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν είναι οι άνθρωποι που μένουν στο γεωγραφικό διαμέρισμα που είναι γεμάτοι Εβραίοι, Σιωνιστές, Ράτσες. Για φανταστείτε να μιλάμε για Ελλάδα, για Έλληνα ανθρώπους, τη στιγμή στην Ελλάδα που γίνεται ένας χάμος του οχετού του πλανήτη. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Έλλην είναι ο άνθρωπος ο ίδιος. Άρα δεν έχει σημασία από πού προέρχεται. Πρέπει να ενωθούμε. Δεν έχουμε άλλη λύση. Έρχονται πολύ άσχημα πράγματα και θα είμαστε αθωράκιστοι. Έχουν διαλύσει το στρατό μας. Τα παιδιά, οι στρατιώτες μας, είναι έτοιμοι να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους. Και όχι όλοι.
καθένας για διαφορετικό λόγο, είτε γιατί πληρώνεται. Όμως, οι διοικήσεις είναι σάπιες. Με αποτέλεσμα να βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση και δεινή θέση. Έχετε φανταστεί ότι υπάρχει... Πώς την πατήσαμε, όχι την πατήσαμε, πώς μας πρόδωσαν οι τεράστιες προδοσίες που έχουν έρθει. Θα σας πω μια τελευταία προδοσία, εκτός όλων των άλλων. Το 22 είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα. Είχαμε πάρει την Τουρκία όλη. Τη σημερινή Τουρκία, τη δικιά μας Ιωνία. Μας στερήσαν τα πυρομαχικά. Άρα τι αξία έχει ο στρατός όταν δεν έχει σφαίρες. Τι αξία έχουν οι στρατιώτες όταν έχουν όπλα, αλλά δεν έχουν σφαίρες και δεν έχουν πυρομαχικά, δεν έχουν καύσιμα, έχουν διαλυμένα μηχανήματα και δεν τους φτάνουν πουθενά. Όσο και ψυχή και καρδιά να έχεις, δεν έχεις τα μηχανήματα ή δεν έχεις τα όπλα σου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι ήδη προδομένο το παιχνίδι από πίσω. Έχουν υπογράψει πριν πολύ καιρό και δεν είναι η ώρα να αποκαλύψω ποιοι έχουν υπογράψει. Όμως έχουν παραδώσει τα πάντα και έχουν ήδη προδώσει. Κοιτάνε μόνο πότε θα χτυπήσουν για να έχουν τη σιγουριά. Για να μην ξεσηκωθείς, πρέπει να ξεσηκωθείς. Ο ξεσηκωμός σου είναι η ένωσή σου. Να ξεσηκωθείς να πας πού. Εγώ δεν σου είπα να πάρεις τα βουνά. Ενώσου στην Ελλήνων Συνέλευση, ενώσου στα γραφεία σου. Η Ένωση των Ελλήνων θα δώσει τεράστιο προβάδισμα σε όλη την απελευθέρωση. Και βεβαίως θα ακυρώσει τα σχέδιά τους. Γιατί απλά δεν τους βγαίνουν. Γιατί όλα τα σχέδια έχουν αστάθμητο παράγοντας. Ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας είσαι εσύ, Έλληνα. Και τώρα πρέπει να κάνεις το προφανές. Να ενωθείς στον ίδιο στόχο και σκοπό. Εκεί κοινή γνώμη κοιτάει. Και όλοι στην Ευρώπη είναι ήδη στο σχέδιο αυτό για να εκτελέσουν τα δόλια σχέδιά τους κατά του ελάνιου έθνους. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Είναι μεγάλη στιγμή να ενωθεί το ελάνιο έθνος. Πρέπει όλοι να ενωθείτε. Εάν δεν ενωθείτε, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι, θα έρθουν πολύ άσχημα πράγματα για την Ελλάδα. Και ήδη τα έχουν κανονίσει. Και μην σας καθησυχάζει κανένας. Έχουμε όπλα. Θα σας έλεγα τι έχουμε. Υπάρχει υπεροπλία από την άλλη μεριά, γιατί έχουν ήδη κανονίσει να μπουν, γιατί δεν υπάρχει η εχοπή Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα το οποίο είναι εταιρεία. Και φυσικά πρέπει να ξέρετε όλοι σας. Αυτό που βλέπετε σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο ως ένα κύμα οχετού από τον ίδιο οχετό που έχουν κατασκευάσει ως Τουρκία. Αυτό δεν μπορεί να λήξει αλλιώς. Θα λήξει μόνο με την ένωσή σας. Θα παραδειγματιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι και οι γείτονες χώρες. Θα δουν ακριβώς τι συμβαίνει. Αν σπάσει το πρώτο, ντόμινο μετά θα σπάσουν όλοι οι Μεσόγειο. Θα σπάσουν και άλλα κράτη. Όλος ο πλανήτης βράζει. Περιμένει ένα τσαφ. Μόνο με την ένωσή σας θα προστατευτούμε. Ενωμένοι μπορούμε να προστατευτούμε. Διαιρεμένοι και διαχωρισμένοι όπως μας έχουν κάνει, δεν μπορούμε να προστατευτούμε, θα μας λιώσουν. Και θα βγαίνουν όλοι οι δημοσιογράφοι και θα βγάζουν τις γελιότητές τους και θα κάνουν αναλύσεις. Δεν σου χρειάζονται αναλύσεις αυτών των γελίων. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και τι θα συμβεί. Από μέρα σε μέρα είναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι σε ένα, δύο μήνες, σε τρεις, για να καθυστερήσουν λίγο. Όμως έχουν σχεδιάσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και τα έχουν προμελετήσει. Και όλο αυτό που συμβαίνει στις μέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να ανοίξουν τα σύνορα σιγά σιγά. Άνοιξε τα Βαλκάνια, ανοίγουν τώρα απλό τον πλανήτη. Τώρα εισραίουν στην Ελλάδα μας ο οχετός του πλανήτη. Και θα σε χτυπήσουν τώρα. Και εισραίουν από την Τουρκία. Είδες που δεν πάει απάνω, πάει από εκεί. Συστρατευμένα άτομα. Έρχονται άσχημα πράγματα. Συστρατευτείτε στα γραφεία σας. Ενωθείτε συνέλληνες. Ενωθείτε άνθρωποι. Και μόνο τότε μπορούμε να λύσουμε το θέμα και να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση θα μας λιώσουν. Αν θέλεις την πατρίδα σου, ενώσου στην Ελλήνων Συνέλευση. Αν θέλεις τα παιδιά σου, ενώσου στην Ελλήνων Συνέλευση τώρα. Αν θέλεις την απελευθερώσή σου, ενώνεσαι τώρα στην Ελλήνων Συνέλευση. Το μήνυμα είναι για όλους. Μεταδώστε το. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.